Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας και παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο και νευραλγικό κομμάτι και ειδικά στις σημερινές μέρες, μέρες κρίσης, μέρες μνημονίων, οι παιδικοί σταθμοί είναι κατανοητό ότι μπορούν να αποτελέσουν τον κυματοθράφστη για να ανακουφίσουν τους γονείς και να παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω, που ξεκινά η ζωή του παιδιού, που αρχίζει η κοινωνικοποίησή του, και όπως είπατε και εσείς, στις δύσκολες μέρες που περνούμε και στην περίοδο της κρίσης, είναι από τα κομμάτια που βάλετε πάρα πολύ. Ακριβώς, κυρία Μιχαλού, και χαίρομαι που το αναφέρατε. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ και 150 χρόνια οι ψυχολόγοι έχουν επισημάνει τον κίνδυνο ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις, τα μεγαλύτερα ποσά που διατίθενται για την παιδεία συνολικά, διατίθενται για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλη η διεθνής κοινότητα αυτές τις μέρες μας έχει ενεργοποιηθεί και προσπαθούν πραγματικά να αναδομήσουν το θεσμό της προσχολικής αγωγής, διότι εκτός από την επισήμανση των ψυχολόγων, ήρθαν τα νέα ερευνητικά δεδομένα της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και κυρίως των οικονομικών επιστημών, που ήταν αυτά τελικά που διεθνοποίησαν, που μάλλον δραστηριοποίησαν τη διεθνή κοινότητα. Και που λένε τι? Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω ότι ο νομπελίστας οικονομολόγος Χέχμαν απέδειξε ότι η επένδυση ενός δολαρίου σήμερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής οδηγεί σε 3% αύξηση του ΑΕΠ μέσα σε 20 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και άλλοι υπερεθνικοί οργανισμοί αυτή τη στιγμή έχουν δώσει κατευθύνσεις προς τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Γιατί? Γιατί είναι ένας χώρος που φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 0 έως 6 χρονών, ηλικία κατά την οποία, αν αναλογιστεί κανείς τις επιτεύξεις, τις προσαρμογές και την κατάκτηση του περιβάλλοντος, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η ηλικία αποτελεί τη μεγαλύτερη λειτουργικά ηλικία του ανθρώπου. Και κάτι πολύ ενδεικτικό. Ξέρουμε πλέον ότι η μοναδική περίοδος της ζωής του ανθρώπου που μπορεί να αυξηθεί το IQ του είναι προσχολική ηλικία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα τεράστια εκπαιδευτικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη από την επένδυση στον χώρο των παιδικών σταθμών.